σας, κύριε Μαυρονά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, νόμιζα ότι μπήκε στο πλατό ένας πολιτικός, όχι Έλληνας, από το εξωτερικό. Του βάζεις ιδέες τώρα. Αλλά μετά σε μια δεύτερη ματιά. Είδα πιο ωραίο πρόσωπο. Και λέω μπάλα, δηλαδή, τα γυρατιά τι κάνουν. Δεν έχουν ωραίο πρόσωπο. Μήνα μου τα γυρατιά τι κάνουν. Τι μομφή είναι αυτή. Όχι, Θέμης Μπάκας. Θέμης Μπάκας είναι ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, θα κάνουμε θέμα με τους πολιτικούς. Μομφή. Έλα από εδώ, Νίνα. Θέμης Μπάκας είναι κοντά μας. Πρόεδρος Δικτύου Μεσητών. Πρόλογος, έτσι, εισαγωγή. Ναι, χαρά παράπονο. Δεν έχεις παράπονο. Κανένα, απολύτως. Ανέβηκα και 10 πόντους τώρα, ξέρετε. Ψηλώνω απότομα στην ηλικία αυτή. Κοίταξε, χαλάλη σου, γιατί ανταποκρίνεσαι πάντα. Μόλις χτυπάει το τηλέφωνο, αμέσως είναι μόνιμος εδώ και μας βοηθάει και μας στηρίζει το Σαββατοκύριακο. Και κυρίως μοιράζεσαι μαζί μας τις πληροφορίες και την εικόνα που έχεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα όμως ειδικότερα τι θα παρουσιάσουμε. Προορισμοί. Οικονομικοί προορισμοί. Εγώ θα σας πω το εξής. Έτσι, μπράβο. Ότι οι δημοφιλείς προορισμοί νησιωτικοί στη χώρα μας και στην υπηρετική Ελλάδα καταγράφουν προκρατήσεις. Από την Πέμπτη καταγράφουν μάλλον προκρατήσεις που ήταν ακόμα και 93%. Μήκος Σαντορίνη 93%. Ναι. Τώρα πάμε στον κόσμο που μας βλέπει και λέει: είμαι σπίτι μου, θέλω να φύγω, μου φτιάξατε τη διάθεση. Θέλω να φύγω τουλάχιστον 2 μέρες. Σάββατο βράδυ, Κυριακή, Δευτέρα να γυρίσω. Βλέπουμε τους προορισμούς που αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να αναζητήσει κατοικία κατάλληλη για τετραμελή οικογένεια σε προορισμούς με 2 με 2,5 ώρες χιλιομετρική απόσταση από την Αττική. Το Γήθιο 50 τετραγωνικά μέτρα σε 150 ευρώ για 2 διανυκτερεύσεις. Το Τολό 115 τετραγωνικά μέτρα, πιο μεγάλο σπίτι, 170 ευρώ για 2 διανυκτερεύσεις. Το Γήθιο είναι μαγευτικό, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Αλλά ακούει λακωνία ο Γιάννης και συγκινείται τώρα. Εγώ θα πω πιο κάτω, θα συγκινηθώ πιο κάτω. Αλλά το Τολό, ναι, ωραία πρόταση. Στην Κουρούτα, αυτονομό Ηλία. Στην Κουρούτα, ναι. Τέλειες περιοχές, αμμουδιά, απίστευτη. Τώρα θα έχουμε και τον καινούριο δρόμο από το Θεό, από την Πάτρα για την Ολύμπια. 47 τετραγωνικά μέτρα 167 ευρώ. Ξυλόκα στο 50 τετραγωνικά μέτρα 185 ευρώ. Δεν εκτελέσει. Μετά στον νομό Αχαία, Σελανίτικα και Ακράτα 43 τετραγωνικά μέτρα 130 ευρώ. 50 τετραγωνικά μέτρα 145 ευρώ. Η δίδα εκτελέσει για τετραμελή οικογένεια. Παράλληλα, αν θα γυρίσει τώρα η κάρτα, θα δούμε και τι συνέπειε. Όταν μιλάμε για οικονομικού προορισμού, δεν υπάρχει στη μέση ακτοπλοϊκά εισιτήρια που πάει παραπάνω. Παίρνω το αυτοκινητάκι μου, τώρα το αποφάσισα, έφυγα. Κυρία Κασιμά, το στόχο είναι εξή: να γεμίσω το αυτοκίνητό μου με τη βενζίνη από την Αθήνα, να φτάσω και να καταφέρω να επιστρέψω. Τώρα, όσοι μα ακούνε στο νομό Αττική, μπορεί να πάει και στην Εντυψώ, 30 τετραγωνικά μέτρα 110 ευρώ. Είναι μια οικονομική λύση, βλέπω την Εντυψώ, έτσι, από του προορισμού τη Πελοποννήσου. Όντως, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα όμως, αν πας Χαλκίδα, θα κάνεις μια στάση. Δεν μπορεί να μην κάνεις μια στάση. Στα Ουζερία. Κάποια έξοδα θα έχεις στην Χαλκίδα. Εντάξει, το να έχεις κάποια έκτακτα έξοδα, δεν είναι καλά. Είναι αλμυρό το χταποδάκι. Βρήνω ωραίο το χταποδάκι. Ναι, αλμυρό στην τιμή. Εντάξει, αλμυρό. Αλλά δεν μπορεί να πας στην Χαλκίδα και να μην κάνεις στάση στην Χαλκίδα. Εγώ δεν διαφωνήσω μαζί σας. Στο Πευκή, 7 τετραγωνικά μέτρα 115 ευρώ οι δύο διανυκτερεύσεις. Στην Αγία Άννα, 35 τετραγωνικά μέτρα 190 ευρώ οι δύο διανυκτερεύσεις. Ναι, πρόεδρε, ωραία. Μετά. Και μετά συνεχίζουμε στους υπόλοιπους οικονομικούς προορισμούς της τελευταίας στιγμής και έχουμε βάλει και ένα όριο ως 300 ευρώ. Νομό Αττικής. Παραπάνω καίγεσαι. Ακριβώς. Νομός Αττικής αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποιος να πάει στη Ραφίνα σε ένα σπίτι 65 τετραγωνικά μέτρα 180 ευρώ, στο Πόρτο Ράφτη 60 τετραγωνικά μέτρα 170 ευρώ. Να επαναλάβουμε ότι λέμε για μια τετραμελή οικογένεια ή δύο ζευγάρια ακριβώς, που θέλουν να πάνε. Και θα σας πω το εξής και ο Σχυλής Κάλκου, ότι εδώ μιλάμε για 4 άτομα που ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη διαχειριστή του ακινήτου μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και 6 άτομα. Μάλιστα. Άρα στα 60 τετραγωνικά μέτρα, εάν υπάρχουν και δύο καναπέδες που γίνουν κρεβάτι, μπορούν να φιλοξενηθούν και παραπάνω. Και δύο παιδιά, ας πούμε. Στην Αρτέμιδα 55 τετραγωνικά μέτρα 200 ευρώ, στην Αγία Μαρίνα 47 τετραγωνικά μέτρα 170 ευρώ οι δύο διανυκτερεύσεις. Ναι. Σημαντικό να σα πείτε. Ναι, επειδή ο Τάσος δεν το κατάλαβε, μιλάμε έως 300 ευρώ για δύο διανυκτερεύσεις. Δύο διανυκτερεύσεις, ναι. Για τραμελή οικογένεια. Σημαντικό να σα αναφέρω το εξή. Ότι βλέπουμε τον κόσμο γενικότερα να επιλέγει αυτού του είδους ακίνητα για τον εξής λόγο. Δύο είναι οι λόγοι. Πρώτον, η πανδημία του κορονοϊού υπάρχει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Άρα δεν θέλουμε συνωστισμό. Και δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά επιλέγουν συγκεκριμένα ακίνητα διότι διαθέτουν το σύνολο των 20 συσκευών. Άρα μπορεί μια οικογένεια να μαγειρέψει εντός κατοικίας, να φτιάξει το πρωινό στο παιδί του, να φτιάξει ένα καφέ, ένα πρωινό. Ακριβώς. Να μην τα πληρώνει όλα. Εννοείται. Και αυτή τη στιγμή, όσοι μας βλέπουν και στη Θεσσαλονίκη και θέλουν να κινηθούν πλησίων των δικών τους. Καλά, τώρα οι περισσότεροι Θεσσαλονίκοι έχουν εξοχικό στη Χαλκιδική, κύριε Μπάκα. Ανάλογα την ηλικία και εσκαλκό. Εμείς οι νεότεροι εδώ εξοχικό δεν έχουμε. Σωστό. Πού να είχαμε στη Χαλκιδική, Εξοχικό. Βλέπουμε τις τιμές εδώ πιο οικονομικές. Πευκοχώρο 35 τετραγωνικά μέτρα 100 ευρώ για δύο διανυκτερεύσεις, τετραμελή οικογένεια. Νέα Γαλλικράτεια 57 τετραγωνικά μέτρα 100 ευρώ. Ολυμπιάδα 45 τετραγωνικά μέτρα 105 ευρώ. Μεταμόρφωση 60 τετραγωνικά μέτρα 108 ευρώ.
ευρώ. Γενικότερα βλέπουμε ότι η κινητικότητα σε αυτούς τους προορισμούς είναι έντονη. Και θα σας αναφέρω και το εξής. Είναι και ένας σωστικά προάγγελος για το καλοκαίρι. Ναι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι σύμφωνα με την εταιρεία AirDNA, μια εταιρεία που μελετά τις βαϊχρόνιες μισθώσεις, ναι, από τον Ιούνιο μήνα του 2022 ως τον Σεπτέμβριο μήνα του 2022, η αύξηση της ζήτησης είναι 232% σε σχέση με το 2021, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι το φετινό φαίνεται τουλάχιστον τα δεδομένα που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή ότι θα είναι πάρα πολύ καλό για τον ελληνικό τουρισμό. Άρα, λέτε, Πρόεδρε, καλό είναι, αν θέλουμε να κάνουμε διακοπές οικονομικά, τώρα να προγραμματίσουμε να κλείσουμε. Ναι, όσο συντομότερα μπαίνουμε στη διαδικασία και γνωρίζουμε τις διακοπές μας, τόσο πιο οικονομικά είναι τα συγκεκριμένα ακίνητα, mm-hmm, τόσο πολλές επιλογές έχουμε. Ναι. Όταν είχαμε τελευταία στιγμή, σίγουρα καταλαμβανόμαστε ότι θα πληρώσουμε ακριβότερα πρώτον. Και δεύτερον, οι επιλογές είναι πολύ λιγότερες και κατά κύριο λόγο μένουν τα πιο και ακριβά ακίνητα διαθέσιμα. Και τους προορισμούς που είδαμε αναλυτικά και με τις τιμές για Airbnb. Έτσι, μόνο ακίνητα γραμμές, διαχρόνιες μισθός, όχι πασιόν, όχι ξενοδοχεία. Ναι. Όχι πασιόν, όχι ξενοδοχεία. Και μια εκτίμηση για το καλοκαίρι, γιατί μας είπατε ότι οι πρώτες ενδείξεις. Και το είδαμε και στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα που διαβάσαμε, ότι πάμε να αγγίξουμε τα δεδομένα του 19. Εγώ θα σας πω ότι τα δεδομένα του 19 αγγίξαμε το 2021 όσον αφορά τις βαϊχρόνιες μισθώσεις. Το 2022 θεωρούμε ότι θα ξεπεράσουμε τα δεδομένα του 2019 όσον αφορά το συγκεκριμένο κλάδο του τουρισμού, τις βαϊχρόνιες μισθώσεις πάντα. Mm-hmm. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπάγκα. Να είστε καλά. Πολύ, να είστε καλά. Να μας προτείνετε έτσι οικονομικούς προορισμούς για να πάρουμε ανάσες. Πρέπει, δεν πρέπει. Βέβαια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ξέρω, επειδή πειράζω για τα καλυβάκια στο Άσπεν και στο Οκστάδ και τα λοιπά.